Ζαχαρικό στο πλατό. Χθες μας έκανε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με συνέντευξη, αλλά εδώ με ιδία παρουσία μας κάνει η μία, η μοναδική η Θεά Βάνα Μπάρμπα. Βάνα μας, τι κάνεις? Πώς πέρασε? Καλημέρα, καλή σεζόν καταρχάς. Καλή σχολική χρονιά για καλή σχολική σένα. Χρονιά για τα παιδιά μας και να μας χαρίσετε ωραίες και ουσιαστικές τηλεοπτικές στιγμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε και γενικώς θέλουμε να είμαστε η επιλογή για ένα χαρούμενο πρωινό ξύπνημα. Το κάνετε αυτό. Δίνετε χαμόγελο στον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Η Φέδρα τώρα τι τάξη πήγε φέτος? Η Φέδρα πάει πρώτη λυκείου. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο όπως κάθε γονιός που έχει τα παιδιά, που τρέχει, δουλεύει και έχει όλη την έγνοια των παιδιών. Θα έλεγα καλό κουράγιο σε όλους τους γονείς. Και μπήκατε και στα πιο δύσκολα που αρχίζει το άγχος και η αμφιβολία για το τι θα κάνω όταν μεγαλώσω, αφού τελειώσω το σχολείο, ναι, του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ναι, γιατί τώρα είναι πρώτη ηλικία, οπότε ξέρεις, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά είναι λίγο και αυτά ανήσυχα, γιατί είμαστε οι γονείς ανήσυχοι, οπότε πάει όλο μαζί. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Καταρχήν, σε υποδέχομαι αραβωνιασμένη, γιατί διάβασα ότι ο σύντροφό σου, ο Τάρεκ, θα το πω και σωστά το επώνυμό του, Καϊτούνη, σου έκανε πρόταση γάμου. Ισχύει αυτό? Δεν θέλω να ξεκινήσω με τα προσωπικά. Δηλαδή, δεν πρόκειται να σου πω τίποτα έτσι κι αλλιώς. Έχω αλλάξει πια ρότα και έχω λίγο. Έχω πάψει να πιστεύω ότι η προσωπική μου ζωή είναι αυτό που αφορά τον κόσμο τόσο πολύ. Όχι, βέβαια, φυσικά και δεν αφορά. Αφορά το αν η Βάνα είναι ευτυχισμένη, αλλά θα πούμε στη συνέχεια. Μια χαρά. Αυτό είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φίλοι μου. Είχαμε έρθει στην Πάρο που δεν σε είδαμε. Είχαμε πάει στον Χρήστο, τον Κρυμαία και στο Μάριο στα παιδιά. Το θέμα είναι ότι είχαμε πάρα πολύ δουλειά και δεν είχαμε πολύ χρόνο για διακοπές. Η κυρία είναι δύσκολη. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειμώνα. Και εγώ κάθισα στην Πάρο μόνο 3-4 μέρες γιατί είχε πραγματικά πίστευτο κόσμο. Είχε πολύ κόσμο γιατί νομίζω ότι πια. Πολύ. Και ο κόσμος που δεν μπορεί να πάει στη Μύκονο, γιατί είναι πια πολύ ακριβά. Η Μύκονο είναι μη προσβάσιμη και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα λάθος δικό τους. Πρέπει να το προσέξουν, γιατί και αυτό το νησί κάποτε και εμείς το είχαμε προσέξει και αγαπήσει. Είναι λάθος να φεύγουν οι Έλληνες να εκδιώχνονται από ένα χώρο που αυτοί φτιάξαν. Αλλά βέβαια, από την άλλη, υπάρχει ένα νόμισμα έχει και τις δύο πλευρές. Απ' την άλλη, υπάρχει Κινάξος, υπάρχει Κυπάρος, υπάρχει Τίνος. Σωστά. Υπέροχα νησιά, δεν είναι μόνο Μύκονος. Εσύ την έχεις κόψει τη Μύκονο, ενώ κάποτε πήγαινες, νομίζω είχες κάνει. Δεν μ' αρέσει πια, δεν μ' αρέσει. Με κουράζει. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα ότι πρέπει να δώσεις 1.000 ευρώ για να περάσει μια μέρα είναι τραγικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ασυδοσία και με ενοχλεί. Εντάξει, έχει γίνει ένα νησί, καθαρά ελληνικό, το οποίο αφορά τον πλούσιο τουρισμό. Με ενοχλεί όμως ότι. Εμείς που το φτιάξαμε δεν μπορούμε πλέον να το χαρούμε. Είναι λίγο κάπου. Ναι, ή το χαιρόμαστε, ας πούμε, αρχές Ιουνίου, τέλη Σεπτέμβρη. Τέλη Σεπτέμβρη, εκεί. Εκεί, ναι. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε όλα με την αρχή. Από ναι, την αρχή. Καταρχήν, χθες ήρθαμε και έχουμε κάποια πλάνα από πρόβες που έκανες για μια πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζει την περιφέρεια Ηπείρου. Θες να μου πεις τι θα είναι αυτό? Βλέπω θα είναι ένα συνδυασμό τη αρχαία τραγωδία με δημοτικά τραγούδια. Το βρίσκω πολύ πρωτότυπο. Είναι πολύ ωραίο, είναι κάτι καινούριο. Βλέπουμε εδώ κάποια τα πλάνα. Ναι. Εδώ είναι ο Θωμάς ο Ζήκας, έχω την τιμή να κάνω μια δουλειά που αφορά την Ήπειρο. Χρηματοδότησαν από την περιφέρεια Ηπείρου και επειδή είμαι Ηπειρώτησα, Γιάννα να θες πρωτεία, είναι σαν αρχαία τραγωδία. Λέγεται η Μάνα Ήπειρος, έχει τραγούδια της Ηπείρου και έχει θεατρικά δρόμενα. Εγώ διαβάζω και απαγγέλλω τα κείμενα. Θα ξεκινήσουμε 15 Οκτωβρίου στα Γιάννενα και ευχαριστώ το Δήμο Ιαννίνων και την περιφέρεια που μας στηρίζει, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Πρέβεζα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Ξέρεις κάτι, είναι γονιδιακό, είναι το DNA. Η προγιαγιά μου ήταν αυτό. Τη σκέφτομαι και τη βλέπω σαν εικόνα με το τσεμπέρι. Στο, να νιώθεις ότι ετοιμάς τις ρίζες σου δηλαδή. Ναι, και νομίζω ότι είναι καλό κάποια στιγμή ο άνθρωπος κάνει κύκλο στη ζωή. Θα ήταν ανόητο να συνεχίσει και να είσαι μονίμως στα πάρτι και στην τρέλα. Αυτά τα κάναμε. Όσο μεγαλώνεις, έχεις αναφορά στον εαυτό σου. Πού πάω, τι είναι αυτό που με γεμίζει. Αυτή η αναφορά είναι που σου έχει κάνει γενικώς να κάνεις και μια στροφή στην καριέρα σου και να θες να ασχοληθείς και με την πολιτική ζωή, με την καθημερινότητα. Ναι. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι το μεγάλωμά μου θέλω να γίνεται με γνώση, να μην χάνουμε το χιούμορ μας. Υπάρχουν βράδια που θα βγω και θα τα σπάσω, θα τα κάνω λίγο λίμπα. Τα κρατάμε και αυτά, έτσι. Απλά είναι οι ανάγκες διαφορετικές. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την ανάγκη να προσφέρω, να είμαι χρήσιμη. Αυτό μέσα μου μεγαλώνει. Όσο περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνει περισσότερο. Η ενασχόλησή μου με την πολιτική θέλω να είναι επί της ουσίας. Όχι βόλεμα. Όχι η πρίκα μου με τη σχέση μου με το κοινό. Έτσι. Γι' αυτό και λοιπόν έχουμε κάνει ένα σωματείο τη δύναμη ζωής, που πραγματικά είναι χρήσιμο σε γυναίκες
που είναι μόνες τους με τα παιδιά τους, χωρίς πατεράδες, χωρίς γονείς. Έχεις κάνει και πολλές εκδηλώσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση των ανάγκων. Χθες ήμουν στον Ευαγγελισμό και ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα κορίτσια που χθες τη νύχτα χτύπησε ένα κοριτσάκι μικρό και τρέξαμε. Και ήταν εξαιρετικό, θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν πια κωδικοί για ανασφάλιση στους ανθρώπους. Ανθρώπους δεν έχουν χρήματα. Και είναι τρομερό η καινούρια περίθαλψη πώς γίνεται στα νοσοκομεία. Και πώς οι Έλληνες έχουν αυτό που λέγεται φιλότιμο, ρε φίλε. Μπορεί να έχουμε τη διαπλοκή, να έχουμε την τρέλα, αλλά το φιλότιμο είναι φιλότιμο. Θα συμφωνήσω. Μια και λες όμως για πολιτική, ανέβασε μια φωτογραφία που είχατε βγει με τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Που έγινε ο χαμός. Συζητήθηκε ιδιαίτερα. Όπως επίσης και η άποψή σου ότι συμφωνείς με το μαζί τα φάγαμε. Ναι, πολύ. Του κυρίου Πάγκαλου. Θες να μου πει περισσότερα για αυτή θεωρώ, τη συνάντηση. Ναι, καταρχάς να πω ότι ο Θεόδωρος Πάγκαλος για μένα είναι όπως λέγαμε και με το Δήμο το Βερίκιο στο ραδιόφωνο πριν. Είναι ένας επαναστάτης, είναι αντικοφορμιστής. Δεν είναι ένας άνθρωπος βατός στην πολιτική, δεν βολευότανε. Σίγουρα εκείνη η εποχή έχει μεγάλες ευθύνες, αλλά αυτή η μεγάλη αλήθεια του είναι ιστορική κουβέντα μαζί τα φάγαμε. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ότι τότε η ανάγκη των ανθρώπων, ότι υπήρχε πολύ χρήμα, άπλετο, σε όλα τα επίπεδα, έτρωγαν όλοι όμως. Δηλαδή υπήρχε ένα ντόμινο από κάθε κοινωνικό στρώμα. Τώρα υπάρχει. Παλιά υπήρχε μια άλλη διαφορά. Λοιπόν, να πω ότι η σχέση μου με τον Θοδωρή είναι μια εξαιρετική σχέση, ένας άνθρωπος που σέβομαι, ένα πολύ δυνατό μυαλό. Και επειδή ήταν λίγο τραγική φιγούρα στο μεγάλωμά του, τραγική ιδιοφυής, μου θυμίζει Orson Welles πλέον, μου θυμίζει Ιδίπους Τύρανος, έχει κάτι μεγαλοπρεπές, ακόμα και στα 82 του, καθόμουν εγώ και σλούφαζα, τον άκουγα. Βέβαια, είναι πάντα οδοστρωτήρα. Απλά ξέρει, Βάνα, εγώ εν μέρει συμφωνώ ότι όλοι λίγο πολύ ίσως να είχαν βολευτεί και στο μερίδιο που τους αναλογούσε να έφαγαν κάτι. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις φάει 20 σπίτια και 10 εκατομμύρια από ένα τραπεζικό δάνειο και διαφορετικό να έχεις κλέψει από την εφορία δύο κλήσεις που τις έσκησες. Συμφωνώ δηλαδή, μαζί σου λέει και ο άλλος γιατί εγώ που έβαλα. Πήρα μια σταγονίτσα μέλι με τον άλλον που φάγε 10 βαζάκια. Κάτι, ναι, αλλά να έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Ο κόσμος, η μεσαία τάξη τότε επί Πασόκ, δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι τρώγανε 10 σπίτια. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να έχουν ένα δεύτερο αυτοκίνητο, μπορούσαν να έχουν ένα δεύτερο σπίτι. Ένα εξοχικό. Ένα εξοχικό, ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή κάπου τα φέρνανε βόλτα πιο αξιοπρεπές. Αυτοί που τα τρώγανε και αυτοί που τα τρώνε είναι οι άνθρωποι που έχουν ενασχόληση με την πολιτική. Mm-hmm. Είναι επιχειρηματίες που σπονσονάρουν τους πολιτικούς. Mm-hmm. Λοιπόν, το σύστημα δεν αλλάζει εύκολα. Εγώ νομίζω ότι. Άρα, μιλάς για την νοοτροπία. Νοοτροπία, όχι τα γεγονότα. Ακριβώς. Θα διεκδικήσεις και το Δήμο της Αθήνας μαζί με. Όχι, αυτό είναι μια λάθος πληροφορία. Θα κατέβω, δεν θέλω ακόμα να πω με ποιους και με τι. Θέλω να κατέβω με νέα σχήματα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι του πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων. Καταρχάς, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο της Γλυφάδος, στον Γιώργο τον Παπα-Νικολάου που με στήριξε. Ξεκινήσαμε μαζί, κάναμε το Μίκτο Θοδωράκη, Νικολόπουλο, Βύση, με τα σπαστικά παιδιά. Κάναμε πολλά. Έμαθα. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει ο Δήμος Αθηναίων, με ενδιαφέρει το κέντρο στο κομμάτι της πολιτικής, αλλά ακόμα θέλω να δω πού μπορώ να ανήκω και να είμαι χρήσιμη. Δεν γνωρίζω ακόμα. Με αγάπη και σεβασμό. Τον Αύγουστο, έτσι ευνηδιαστικά, ενημερωθήκαμε όλοι για το θάνατο της Ζωής Λάσκαρη. Ξέρω ότι είχατε μια πολύ δυνατή φιλία και σχέση. Τι έχεις κρατήσει μέσα στο μυαλό σου και την καρδιά σου από τη Ζωή? Ναι, τώρα με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί... κοίταξε, δεν μπορώ να πω... Δεν μ' αρέσει γι' αυτό και δεν πήγα και δεν μίλησα για τη Ζωή. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι για μένα η Ζωή. Ήταν δασκάλα. Δεν μπορώ να μιλήσω για τη Ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο. Ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που την αγαπούν και είναι συναισθηματικά δεμένοι, έτσι νιώθουν. Συγκινήθηκε η Βάνα που είναι η πιο δυναμική γυναίκα που ξέρω. Είναι έτσι. Είναι οι απώλειες. Οι απώλειες είναι δραματικές. Mm-hmm. Περνάνε τα χρόνια και είναι ξέρεις. Ξαφνικά ο φίλος σου λείπει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να μιλήσω και θεωρώ ότι με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Ανθρώπους που αγαπώ δεν μπορώ να πω κάτι. Σε έφερε σε δύσκολη θέση ένα σχόλιο του Νίκου Μαστοράκη για το αν τον ντεκολτέ. Α, ναι, ήταν... το θεωρώ βλακή αυτό του Νίκου. Δηλαδή, ξαφνικά τον ντεκολτέ μου τώρα. Εγώ πήγα στην κηδεία της αγαπημένης μου φίλης. Τώρα, αν ξαφνικά έπρεπε κάποιος να δώσει φόκους, ας πούμε, στο δικό μου ντεκολτέ, πρόβλημά του. Εγώ αισθανόμουν ότι ήθελα να είμαι εκεί. Δεν έκανα κάτι για να προκαλέσω. Mm-hmm. Και το θεωρώ, δεν καταλαβαίνω τον Νίκο τώρα γιατί όλο αυτό. Τον ντεκολτέ της μπάρμπα, ας πούμε, ξαφνικά, το θεωρώ χαζό. Σε στεναχώρεσε. Δεν με στεναχώρησε. Θεωρώ ότι είναι ένας ευφυής άνθρωπος και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά δεν έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Βρεις, Ιβάν, εγώ από τα χρόνια που σε ξέρω και έχουμε πει και πολλά, νομίζω ότι πια έχει περάσει ένα άλλο στάδιο και είσαι τόσο δυναμική που πολύ δύσκολα μπορεί να συμπορευτείς και να συμβιβάσεις τα θέλω σου και τα πρέπει σου με έναν άλλον άνθρωπο. Τι πρέπει να κάνει ένας άντρας για να πεις ότι, OK.
συμβιώνω μαζί του και μπορώ. Πρέπει να είναι πολύ πιο δυναμικός από σένα, πρέπει να σου αφήνει χώρο. Κοίταξε, νομίζω ότι όλες οι γυναίκες που έχουμε το δικό μου το χαρακτήρα, που είναι πάρα πολύ δυναμικές, που είναι λίγο ασυμβίβαστες, λίγο κακομαθημένες, γιατί έχει να κάνει και με την κακομαθησιά, να παίρνουμε και εμείς ευθύνες μας. Λοιπόν, όταν έχεις μάθει, εγώ μεγαλώνω ένα παιδί μόνη μου πολλά χρόνια. Έχω μάθει στην ελευθερία των κινήσεών μου. Είναι, ξέρεις κάτι, θέλει δύο για το ταγκό. Καμιά φορά, ίσως δεν είμαστε κι εμείς έτοιμοι να είμαστε με δύο. Σωστό. Θέλει δύο. Τώρα κάτι μου έλεγες και δεν άκουσα το τέλος απάντησής της, αλλά έχω και τη μέρη την παλιά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που χόρεψες ταγκό, σωστά, με τον Τάρεκ χορεύεις. Στο dancing, που ήμουν που έφαγα την τούμπα, τι θέλετε να σας πω τώρα. Όχι καλέ, εγώ εννοώ το ταγκό σχήμα λόγου. Σχήμα λόγου εννοείς ερωτικά. Με τον Τάρεκ χορεύεις ταγκό. Ο Τάρεκ είναι ένας φίλος μου, ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι ακόμα σε θέση να φτιάξω τη ζωή μου. Γιατί τώρα μεγαλώνω, η Φέδρα έχει εφηβεία. Για μένα ο πρώτης ρόλος είναι η μητέρα. Ο δεύτερος ρόλος είναι η γυναίκα. Κάνω επιλογές στη ζωή μου. Όπως κάνει κάθε γυναίκα. Άρα δεν υπάρχει αραβώνας και γάμος όπως γράφεται. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά ακόμα. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν ακόμα. Δηλαδή δεν το θέλω. Όχι. Μάλιστα. Δεν είμαι έτοιμη για να κάνω στη ζωή μου ξαφνικά. Αν το παιδί μου μεγαλώσει λίγο ακόμα και είναι έτοιμη για το πανεπιστήμιο, θα δω τι θα κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή να αφήσω το παιδί μου στην εφηβεία του και να κοιτάξω τη δική μου ζωή, όχι, δεν γίνεται. Είναι αδιανόητο. Μην σου είναι αυτό που λες. Λοιπόν, σου έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ωραία παιχνίδια. Θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Υπεύθυνος είναι ο Βασίλης Γρηγορόπουλος που σου έχει και αδυναμία. Λοιπόν, θέλω να διαλέξεις ανάμεσα στο 1 και στο 2. Μέσα κρύβεται μια πολύ ωραία ερώτηση, μια αποστολή που πρέπει να εκπληρώσεις. Διάλεξε το πρώτο ή το δεύτερο κουτάκι. Θα διαλέξω το 1, γιατί μου αρέσει. Εσύ, γιατί είσαι και νούμερο 1, σωστά. Όχι, αυτό είναι το 2, ρε παιδιά, είδες. Άμα τα βλέπεις από το μόνιτο. Το 1, λοιπόν. Τι έχει μέσα εδώ, ρε, επιταγή ή δώρο για. Ποιο είναι το πιο. Ερώτηση έχει. Ποιο είναι το πιο προσβλητικό που έχει γραφτεί ή έχει υποθεί για σένα. Το πιο προσβλητικό. Το ότι είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό είναι τίτλος. Όχι, τώρα εστιαύαμε. Το πιο προσβλητικό. Να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ κάτι πάρα πολύ προσβλητικό. Με έχουν πικράνει πολλά πράγματα, αλλά ήταν μικρά. Είσαι άνθρωπος που θα πάρεις τηλέφωνο, τη σταματήσεις, που την ξέρεις, που γράφει εκεί, δανείζομαι και θα πεις γιατί το έγραψες. Όχι, ποτέ δεν το κάνω. Σε παρακαλώ να ανακαλέσεις, να ανασκευάσεις και ούτω καθεξής. Όχι, ποτέ, ποτέ. Δεν δίνω σημασία, το πάμε παρακάτω και περνάει. Μάλιστα. Λοιπόν, μου αρκεί το 3 ή το 4. Να πάμε 3. 3. Αρχίζουν τα τρελά τώρα. Λοιπόν. Μεταφράσαμε ένα ελληνικό τραγούδι στα αγγλικά στο Google Translate. Ποιο είναι? I'm up, I'm flying in the clouds. When my hug, baby, I hold you. I'm up, I do not know where I'm going. I only know how much I love you. I mean my pity when you are next to me. And when you are apart, my grief is eating me. Oh, όλα αυτά τώρα τι θες να κάνω, πες. Δεν το έχεις καταλάβει. Έχω καταλάβει ότι είναι ένα. Το μεταφράζεται στα ελληνικό δικό μας και πηγαίνει στα αγγλικά. Ποιο είναι? Όταν λείπεις εσύ μου, όταν λείπεις εσύ. Να μου λέει κάτι ο Γρηγορόπουλος, δεν μπορώ να τον δω από εκεί. Γαμώ, το πες το κανονικά. Είμαι στα χάι μου, έλα στα χάι μου. Ναι, όχι. Αυτό δύσκολο ήταν. Δεν είσαι χωριά μου, δεν τρώει στενά χωριά μου. Μπουζούκα πας! Λέει, εντάξει, τώρα πήγες με τον κύριο Πάγκαλο που συζητήθηκε. Πας μπουζούκα, διασκεδάζεις, ενυχτάς ή έχεις βαρεθεί πια? Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Βαριέμαι. Δεν τα μπορώ πια. Έχω αλλάξει τρόπο ζωής, δηλαδή, και έχω αλλάξει και στη διασκέδαση. Στον Κυριαζή πήγα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω και Βοσκόπουλο, εννοείται. Είμαι λίγο του παλιού. Ό,τι υπάρχει σε παλιό θα πάω. Ό,τι είναι σε καινούργιο το ψιλοβαριέμαι. Και πώς θα διασκεδάσεις? Κανένα σινεμά, κανένα φαγητό? Σινεμά, φαγητό, παρές. Τέλεια. Με ενοχλεί, αν μου επιτρέψεις να το πω αυτό, ότι τελικά είναι όλοι ίδιοι. Ίδια τραγούδια, ίδια αντισήματα, ίδιες φωνές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βγαίνουν καλούπια. Δηλαδή, μια διαφορά. Κοίτα, στην Ελλάδα, ό,τι πετύχει, το αντιγράφουμε. Είναι νομίζω αυτό. Ότι είναι παγκόσμιο αγαπημένο αυτό, δεν είναι μόνο Ελλάδα. Σωστό. Λοιπόν, το 5 ή το 6, το 5 ή το 6. Γρηγορόπουλε, 5. Το 5, λοιπόν. Έλα, αυτό έχει πολύ πλάκα. Έλα, πες. Λοιπόν, θέλω να φτιάξει μια φανταστική ιστορία για το πώς πέρασε το καλοκαίρι. Και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις λέξεις παντόφλα, σύντροφος, φουσκωτό φλαμίγκο, δεν γίνονται πράγματα και παστίτσιο. Λοιπόν, ήμουνα με τον σύντροφό μου και φορούσαμε παντόφλες σε ένα φουσκωτό φλαμίγκο, όπου δεν γινόταν πράγματα και τρώγαμε μόνο παστίτσιο. Συγγνώμη, το πόλο μαζί, δεν ή όχι. Το όμως, τα συνδύασε.
Μπράβο, λοιπόν, πάνω. Τα πάμε όλα. Μπράβο, πάνω μου. Να σου πω. Μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια σας, τα γλυκύτατα, πραγματικά. Τα κάναμε λίγο πιο soft, γιατί ξέραμε ότι για το καλύτερο όσο να παίζει παιχνίδια. Όχι, μωρέ, ωραία. Είναι ο κόσμος θέλει χαμόγελο και αυτό είναι και το happy day. Είναι χαμόγελο. Ξυπνάς και βλέπεις. Θέλω να πω κάτι. Εννοείται, πάνω μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου κάποιους ανθρώπους που είναι αρρωγοί σε εμάς. Στο σωματείο μας δίνουμε δύναμη ζωής και αγάπης. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ανθρώπους που αφιλοκερδώς εταιρείες μας στηρίζουν. Η Eurocar, η ΕΤΕΚΑ με τα πετρέλαια, μας δίνει πετρέλαιο σε οικογένειες και σε ανθρώπους κάθε χειμώνα. Το Μετεραναίο που με βοηθάει. Το νοσοκομείο, πάω παιδιά. Επίσης η City Clinic που είναι του κυρίου του φίλου μου που πάω παιδιά και δεν τους παίρνει χρήματα. Δηλαδή θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με βοηθάνε αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς που υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία και που το κράτος δεν μπορεί. Βάνα. Αυτό. Γίνονται αυτό. Πράγματα. Μα γίνονται πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Σε αγαπάμε. Κούκλα μου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε.